Απλές πράξεις καθημερινές που μπορεί να χρειάζονται, όπως εμβολιασμοί, ενέσεις, διαχείριση των θερμάτων, συμβουλευτική. Ηλικιωμένοι για να πάρουν την πίεση. Και αυτά. Όλες οι ηλικίες. Από 18 χρονών έως μεγαλύτερες ηλικίες. Καλά. Ο κύριος Πυράκας είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος. Και από πολύ πολύ καλό πρέπει. Θα είσαι. Η Θεσσαλονίκη μου. Σπούδαρες. Δεν το έκανε πολλά, έχεις αυτό, Γεια σας, Ευάλη. Τι κάνετε, καλώς σας βρήκαμε. Πώς πάμε? Πάρα πολύ καλά. Εμείς εδώ οι επισκέπτερες υγείας κάνουμε πολλές δράσεις στα σχολεία και στην κοινότητα. Α, είστε επισκέπτερες υγείας και τρεις. Ναι, είναι τρεις, είναι και άλλη μια κοπέλα. Πολλούς εμβολιασμούς στον παιδικό πληθυσμό. Και ασφαλισμένο και ανασφάλιστο. Και πλέον τον παιδίατρο με δύο παιδάκια πολύ χαρούμενα. Με εντύπωση δεν χαρούμενα για να τον παιδίατρο. Ναι, μέσα έχουμε κάνει μέσα σε 6 μήνες γύρω στους 500 εμβολιασμούς. Το έχει αγκαλιάσει το κοινωνία αυτό το σημαντικό. Συνέχεια έχουμε σχόλια ότι δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο από μια δημόσια δομή. Ότι σε ιδιωτικό κέντρο τέτοια εξυπηρέτηση δεν έχουν δει. Γενικότερα με το κομμάτι της πρόληψης είναι κάτι καινούριο που τους αρέσει πάρα πολύ. Εμένα η αγωνία μου είναι αυτό, να καταλάβει ο πληθυσμός ποια είναι η διαφορά μιας τοπικής μονάδας υγείας από ένα νοσοκομείο. Δηλαδή είναι τελείως διαφορετική η αντίληψη. Μα η διαφορά είναι στην ποιότητα που προσφέρεται. Ότι ο γιατρός γνωρίζει τον ασθενή, μπορεί να μάθει τον, βλέπει την επόμενη φορά και ξέρει ποιος είναι, με τι έχει να κάνει. Είναι και σημαντικό για τους γονείς, για το παιδί, για τον γιατρό. Ολιστική φροντίδα. Και το βασικό σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο που βρήκαμε εδώ πέρα οι αγαπητές μας είναι η δουλειά που γίνεται στην κοινότητα πλέον. Εκτός των τυχών. Από εδώ. Έτσι, στα σχολεία. Ναι, όπως μεγάλωσε, πολύ σημαντικό θεωρώ και τους εμβολιασμούς, γιατί ζούμε σε μια εποχή που πολλοί γονείς δεν θέλουν να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Και μέσα σε 6 μήνες έχουμε κάνει 1.500 εμβολιασμούς και σε ευπαθείς ομάδες και σε Ρωμά και σε μεταναστές. Δεν θέλουν να εμβολιάσουν. Δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Υπάρχει άρνηση και να εμβολιάσουν και να ενημερωθούν. Εγώ αυτό που γνώριζα τα προηγούμενα χρόνια ότι υπήρχε αδυναμία και οικονομική. Ναι, δεν είναι μόνο η αδυναμία, γιατί τώρα και η ανασφάλιση πλέον τους εμβολιάζουν. Αυτό ήταν από τα πρώτα θέματα τα οποία προσπαθήσαμε να μιλήσουμε, διότι αυτό αποτελούσε ένα σοβαρό κίνδυνο για τον πληθυσμό. Προσπαθούμε τώρα αυτούς τους γονείς να τους ενημερώνουμε σωστά, έτσι ώστε να προηγούμε στον εμβολιασμό για καλό του πληθυσμού. Τι υπάρχει δηλαδή άρνηση, λογική το ότι αυτή η νέα μόδα, ειδικά το εμβόλιο της ιδέας. Ότι τα αρνητικά υπερτερούν τον θετικό. Αλλά θα τα καταφέρω. Είμαστε πολύ εδώ. Τόσο διαβάζουμε τις παρενέργειες που στηρίζονται, αλλά δεν υπάρχουν ουσιαστικά παρενέργειες σε σχέση με τόσους κινδύνους που αντιμετωπίζουμε εξωτερικά. Εμείς τα μηνύματά μας τα περνάμε και με τις δράσεις, στα σχολεία, στις κοινότητες. Κάνουμε προγράμματα αγωγής υγείας για διάφορα θέματα που έχουμε πάρει από την 7η περιφέρεια Κρήτης. Αυτό είναι αλκοόλ, σεξουαλική αγωγή, μικρόβια, δόντια, αιμοδοσία. Μετά πηγαίνουμε και σε ορφανοτροφία και κάνουμε προσυμπτωματικούς ελέγχους, άλλες ομιλίες.